αρχίσει να ανταποκριθεί πραγματικά στα δύσκολα, στις δύσκολες προκλήσεις που έχει. Ο θελούμενος προϋπολογισμός απαιτεί σύνδεση και προσύνη στην εκτέλεσή του. Οι ανάγκες σε εξοπλισμό είναι μεγάλες για το σώμα. Η προσφορά σας πραγματικά γίνεται αποδεκτή από μέρους μας με μεγάλη χαρά. Και να είστε βέβαιοι ότι ο εξοπλισμός στο σύνολό του είτε πρόκειται για ελληνικούς πολιτιστές, είτε για μόνοι τους, είτε για οθόνες, είτε για εκπομπές, θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα διανυμηθεί σε υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Με ένα μικρό πρόβλημα λόγω του κυρίου και του πραγματικού δημοδιακού στην επιχείρηση του προσωπικού δημοσιογραφικού ζητήματος, υπηρεσίες που εξειδικεύονται σε αυτά και όχι μόνο. Και γι' αυτό πραγματικά είμαστε γνώμονες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλείτε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών, κ. Τζανέτος Φιλιπάρκος, να αναφερθεί για τον χρησμό. Κυρία Υπουργέ της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρία Αντιπρόεδρε και στελέχη του Ομίλου Κόνεξ, αγαπητοί στρατηγοί, αξίωτοι και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη μέρα, όπως σωστά είπε και ο κ. Αρχηγός. Αισθάνομαι χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερη σημασία, ακριβώς γιατί αποδεικνύει και αναδεικνύει την αξία της προσφοράς. Η ελληνική αστυνομία, όπως προκύπτει από το καθημερινό έργο των ανδρών και γυναικών του σώματος, παρά τις όποιες αδειξότητες, είναι και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες, αρρωγός και σύμμαχος, υπηρετώντας και προσφέροντας την κοινωνία. Όμιλος Όνεξ, προς τιμή του οποίου πραγματοποιείται και η σημερινή εκδήλωση, αναγνωρίζοντας αυτό ακριβώς το έργο και εν γέννη τον κοινωνικό ρόλο του σώματος, θέλησε με τη σειρά του να προσέξει την ελληνική αστυνομία και γι' αυτό φυσικά σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Η άμεση θετική ανταπόκριση του Προέδρου και Διευθύνων του Συμβούλου του κ. Πάνου Ξενοκώστα στο προσωπικό μου κάλεσμα να συνδράμει ο Όμιλος Όνεξ στην ελληνική αστυνομία με την προσφορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αφενός αποτελεί έπρακτη συνεισφορά που διευκολύνει και επί της ουσίας το απαιτητικό έργο των υπηρεσιών μας, αφετέρου δε αποτελεί ηθική αναγνώριση των προσπαθειών όλων των αστυνομικών σε όποια θέση ή περιοχή και αν εργάζονται. Είναι μάλιστα ιδιαίτερο σημαντικό να τονίσουμε ότι μεγάλο μέρος του εξοπλισμού που προσεφέρθη από την Όνεξ, συστήματα υπολογιστή, οθόνες και εκτυπωτές, παραδόθηκε ήδη ή πρόκειται να παραδοθεί σύντομα σε τμήματα αλλοδαπών, τμήματα διαχείρισης μετανάστευσης και τμήματα συνοριακής φύλαξης ανά την Ελλάδα, ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε το βάρος που σηκώνουν αυτές ειδικά οι υπηρεσίες, κυρίως τα τελευταία 2-3 χρόνια, με τις άνευ προηγουμένου υψηλές απαιτήσεις της διαχείρισης του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος. Φυσικά, ηλεκτρονικός εξοπλισμός προορίζεται και για αστυνομικές διευθύνσεις και άλλες υπηρεσίες ανά την Ελλάδα, βάσει αναγκών, αν και οι ανάγκες, όπως ξέρουμε όλοι, ποτέ δεν γίνεται να καλυφθούν πλήρως. Και γι' αυτό εξάλλου είναι σημαντικό όταν εταιρείες και όμιλοι όπως η Όνεξ σε μια δύσκολη οικονομικά εποχή δίνουν το παράδειγμα και αφουγκράζονται τις ανάγκες μας, υποστηρίζοντας ηθικά και υλικά την ελληνική αστυνομία, συνδράμοντας το δύσκολο έργο της. Πόση δύναμη και πόσο κουράγιο να συνεχίσουμε που μας δίνουν. Ένα μπράβο και να ευχαριστώ την απάντηση που ξέρουμε όλοι. Αυτή λοιπόν ακριβώς τη δύναμη εισέπραξε και η ελληνική αστυνομία από την Όνεξ. Και γι' αυτό σήμερα σε ελάχιστη έλλειψη αναγνώρισης θα θέλαμε και εμείς να σας ευχαριστήσουμε με τη σειρά μας. Κύριε Ιωάννη Πασχαλίδη, Αντιπρόεδρε του Ομίλου Όνεξ, θα ήθελα να μεταφέρετε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Πρόεδρο κ. Ξενοκώστα, που γνωρίζω ότι απουσιάζει εκτάκτως στο εξωτερικό. Σας ευχαριστούμε θερμά, διότι αποδεικνύεται ότι η ελληνική αστυνομία δεν είναι μόνη στον καθημερινό αγώνα και την προστασία των πολιτών. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και την εκτίμηση και ελπίζουμε ότι η πράξη σας θα οθήσει και άλλους να σας μιμηθούν και να συμβάλλουν στο μέτρο που μπορούν το έργο της ελληνικής αστυνομίας. Κάθε δωρεά και κάθε χορηγία προς την ελληνική αστυνομία αποτελεί στην ουσία προσφορά προς την ίδια την κοινωνία και τους πολίτες, τους οποίους ο Έλληνας και η Ελληνίδα αστυνομικός υπηρετεί και στηρίζει.
Γι' αυτό άλλωστε η αξία της είναι βαρύ. Κύριε Πασχαλίδη, αξιότιμα στελέχη του ομίλου. Ως Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ως Ελληνική Αστυνομία σας ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική σας προσφορά. Και προσωπικά σας ευχαριστώ από καρδιάς για την θετική ανταπόκριση και σας εύχομαι υγεία, δύναμη και προκοπή. Παρακαλείτε, ο αντιπρόεδρος του ομίλου όρισε σε ο κ. Πασχαλίδης Ιωάννης να απευθύνει χαιρετισμό. Αξιότιμη κυρία Γενικέ, κυρία Γενικέ της Αστυνομίας και την Ανάρχη και την Ομοδοτή Αξιοπολίτη, θα ήθελα με σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την μεγάλη τιμή που κάνετε στην εταιρεία μας. Κύριε Γενικέ, θα μεταφέρω προσωπικά τις ευχαριστίες σας στην Επίτροπη του Μάρκου στον Κώστα. Και θα ήθελα εκ μέρους του κύριου Μάρκου στον Κώστα, ο οποίος λόγω ανημερών και ευθέωσεων λήξεων στο δικό μου παρόν, θα ήθελα να προσευχηθεί σε ένα σημαντικό περιοχή. Δεν μπορεί. Θα ήθελα να σας διαβάσω το χαιρετισμό του ευχαριστώ. Τα τελευταία χρόνια που η Ελλάδα μας δοκιμάζεται από μια βαθιά οικονομική κρίση, η ελληνική αστυνομία αποδεικνύει καθημερινά στον ελληνικό λαό πως η συγκυρία αυτή δεν επηρέασε καθόλου το αξιωματικό της, την αντιπλησματικότητά της, αλλά κυρίως δεν άγγιξε το ήθος και τις αρχές που διανατήχαν και διανατήχαν πάντα το αστυνομικό σώμα. Στον πρόσωπο του κάθε Έλληνα αστυνομικού, εμείς επιδίδουμε τον άγριο εκπαιδευμένο επαγγελματία και πάνω απ' όλα τον συνάνθρωπο, που με εκπατάνηση καθημερινά υπερασπίζεται την οικογένειά του από αυτήν την ίσο. Και θα υπερασπιστεί με τη ζωή του την περιουσία όλων μας που μόνο του παρέσουμε να αποκτήσουμε. Θα υπερασπιστεί με τη ζωή του τις ζωές της δικές μας και των παιδιών μας μέσα από μια σειρά κινδύνων που κανείς στο παρελθόν τουλάχιστον δεν θα μπορούσε να διαβληθεί. Που υπερασπίζεται εν τέλει την ίδια δημοκρατία μας και την ιστορία μας, την ίδια την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν από καρδιάς και θα προσπαθούμε πάντα, κινητοποιώντας όποια δύναμη έχουμε, μέσα από την προσφορά σε ειδικές αξίες, να ανταποδίδουμε ένα ελάχιστο ποσοστό όλων εκείνων των άγριων αξιών που μας προσφέρετε κάθε μέρα με μέρος σας και με κίνδυνο της δυτικής σας ασφάλειας. Γιατί κανείς δεν πρέπει να λησμονεί όσο έγινε σας κοινωνικός, είστε στην κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας και σας ευγνωμονούμε γι' αυτό μέσα από τη ψυχή μας. Πάνω στους καθώς σας ευχαριστώ και την προσοχή της ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα είμαστε οποτεδήποτε κοντά σας ο αργός του πρώτου χρόνου. Επίδοση αναμνηστικού τόπου από τον Αμπιοκίνητο Γραμματέα Εσωτερικών, κ. Ζανέτο Κλιβά. Κύριε Γιώργη, διαξιμό. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε, Γεωργία. Επίδοση αναμνηστική πλακέτα από τον αρχηγό τη ελληνική αστυνομία. Κάτσε μα με αυτό, αντιστράτη, το ξέρω ότι δεν είναι τσιμπάδε. Εκπαίδευση ευγνωμοσύνη στον όμιλο Όλεξ για την προσφορά του στην ελληνική αστυνομία. Μεγάλη μα τιμή. Ευχόμεθα η εταιρεία να έχει πάντα επιτυχίε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να είστε πρεσβευτέ ενό πολύ καλού ονόματο της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς να είμαστε εντάξει τη στιγμή που μας κάνατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.